Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι απλό το πράγμα. Mm -hmm. Και έχει να κάνει με το ράλι στι τιμέ των ακινήτων. Ε, το οποίο δεν είναι το σημερινό, είναι αρκετέ εβδομάδε και το παρακολουθούμε. Μήνες. Και μήνες μήνε. Ο, ο κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα θα έρθει εδώ μαζί μα. Να τον καλέσουμε. Είναι ο πρόεδρο του δικτύου e-real estate. Καλημέρα, κύριε Μπάκα. Καλημέρα σα. Λοιπόν, τι συμβαίνει ακριβώ με τα κινήτα. Στην ανιούσα όλα. Και οι τιμέ πώληση και οι τιμέ μίσθωση. Ταυτόχρονα μπορούμε να πούμε ότι έχουν πάρει την ανιούσα πλέον από το 2018 και μετά. Mm. καταγράφηκαν και από τι τιμέ τη Τράπεζα Ελλάδα, από του δείκτε που βλέπουμε κάθε τρίμηνο. Βλέπουμε και, τους, και τι τιμέ ενοικίε, οι οποίε πολλέ φορέ θα σα πω ότι οι τιμέ ενοικίε από το 2017 και σήμερα έχουν αυξηθεί από 20% έως και 30%. Για Εδώ να εξηγήσουμε... τι βλέπουμε, τώρα τι κάρτε. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα, μια ζητούμενη τιμή για ένα σπίτι, δύο προδομάτια κατάλληλα για 160.000 ευρώ. Γιατί πλέξαμε τι 160.000 ευρώ όμω. Είναι ουσιαστικά το μέσο, η μέση αξία ακινήτου <σχυ> που, αγοράζει κάποιο μέσω δανεισμού. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε, μπήκαμε στην δικασία να δούμε για εκείνα αν του πρώτου ορόφου που υπάρχει διαθεσιμότητα σύμφωνα με τι αναρτημένε αγγελίε σε ιστοσελίδε. Αγγελιών. Αγγελιών. Ακριβώ. Ναι. το έξω τη Αθήνα, στο κέντρο τη Αθήνα, αν κάποιο αναζητήσει μια, ένα κινητό σε 160.000 ευρώ με δύο προδομάτια, θα βρει ότι το 45,94% διαθέσιμου ακινήτων πηρεί αυτέ τι προδιαγραφέ. Βέβαια, ποικίλει και το κέντρο τη Αθήνα. Ποικίλει, Σίγουρα. Εδώ όμω το σημαντικό είναι. Πιο είναι άλλο να στο παγκράτη δηλαδή, το διαμέρισμα. Άλλον, άλλο ένα στο γράπετε, λέει, μόνο. Θα σα πω το εξή. Εδώ το σημαντικό είναι το εξή ότι θα δούμε ότι κατά κύριο λόγο τα ακίνητα που είναι στο κύριο των Αθηνών, δηλαδή όπω μιλάμε, Παγκράτη, Βύρονα, Σαμπελόκη, που θα δούμε ότι τα ακίνητα αυτά είναι κατασκευή 1970-1980. Ναι. Κατά Στασκευής. πολύ μεγάλο ποσοστό. Το σημαντικό ποιο είναι όμω, ότι τα πιο πολλά ακίνητα συγκεκριμένα είναι πλήρω ή μερικώ ανακαινισμένα. Για Άρα μιλάμε για, για καλύτερα, ναι. ότι πιο ποιοτικά ακίνητα σχετικά το παρελθόν. Mm -hmm. Αν αυτή τη στιγμή θα δούμε πιο νέα ακίνητα στο κέντρο των Αθηνών, θα δούμε τα Πατήσια, εκεί μπορούμε να βρούμε ακίνητα του 2005, θα δούμε περιοχέ στην πλατεία Αμερική, ακίνητα του 2000. Δηλαδή, ανάλογα με την περιοχή, θα δούμε και τι κεντρικέ κατασκευέ. Στα δυτικά όμως. προάστια, επίση πάνω από 40% διαθεσιμότητα. Ακριβώ. Όμω στα βόρεια Μπορεί. προάστια εκεί είναι... Εκείνα... δεν υπάρχει <laughs> διαθεσιμότητα. Εκεί... δεν υπάρχουν διαμερίσματα. Δεν υπάρχουν ναι, διαμερίσματα τα οποία να είναι ω 160.000 ευρώ. Θα πω, τα μόνα ακίνητα που καταγράφουν το 2,86% κατά κύριο λόγο είναι στο Ηράκλειο, ακίνητο του 1985 ή στο κέντρο του Αμαρουσίου, 1980 περίπου, μελικώ ανακαινισμένο. Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και από ξένου να αγοράσουν και ανεβαίνουν οι τιμέ. Γεν... Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Γενικότερα στην ελληνική κτηματαγορά είδαμε ότι ακόμα και με στη βαθιά κρίση το 2015-2016, είδαμε γενικά να υπάρχει έντονη κινητικότητα. Αυτή η κινητικότητα δεν σταμάτησε ακόμα και στην εποχή τη πανδημία. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ουσιαστικά ένα μικρό ανάχωμα η πανδημία του κορονοϊού, αλλά η κτηματαγορά έδειξε ότι άντεξε και, και, ναι. και, και παράλληλα οι τιμέ αυξήθηκαν παραπάνω. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε τώρα. Ε, εδώ είναι και... συνέχεια στα νότια ναι, πράγματα που είναι Όποιο σκεφτεί ότι θα βρει ακίνητο στη βούλα βουλιαγμένη άλυμο. Είναι, είναι τζόκι. Θα πάμε νέα μήνυ. Ε. Πάμε ε. και στα ενίκια τώρα να δούμε, κύριε Μπάκα. Στα ενίκια. Ε. Όσο αφορά τα ενίκια. Ένα ποσό το οποίο διαθέτει μια οικογένεια πολύ πιο εύκολα είναι ένα ποσό τη τάξη των 600 ευρώ με δύο προδομάτια πάλι βάσει των ακινήτων που είναι αναρτημένε, οι αγγελίε μάλλον στου σελίδε και πόρτα αγγελιών, θα σας πω στο κέντρο των Αθηνών, μόλι το 19,96% είναι ακίνητο 600 ευρώ. Πάλι μιλάμε για ακίνητα περιοχέ Πατήσια, Κυψέλη, ναι, ναι, ναι. Γκίζη, Γουδή και κατά που είναι μερικό ανάγκη. Ακριβώ. Βόρεια προάστια 0,70 δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δυτικά προάστια 35,58%. Αυτό δείχνει ότι δυτικά προάστια περιστέρη κατά κύριο λόγο Εγάλιο και θα πάμε ήλιον. Τα νότια επίση. Πάλι θα είναι Άγιο Δημήτρη κατά κύριο λόγο Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Καλιθέα Νέα Μήνη, μόνο εκεί. Πυρεά 34,56%. Το οποίο τι δίνει ο πυρεά όμω. Στον πυρεά θα δούμε και νεότερα ακίνητα. Και στην υπόλοιπη θα δούμε ακίνητα κατασκευή μετά το 2000. Δηλαδή κάποιο μπορεί να βρει το 27,20%. Δηλαδή, Άρα, δηλαδή, δηλαδή, τα <συμή> <συμή> ναι, είναι πρακτικά αδύνατο ένα νέο ζευγάρι ας πούμε, να μπορεί, με, με του μισθού που υπάρχουν να μπορέσει να νοικιάσει σπίτι και να κάνει οικογένεια και να αγοράσει σπίτι. <συμή> θα σα πω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή όμω. Ότι αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που έχουμε, το 2020 είχαμε 687 εκατομμύρια ευρώ εκδόσει νέων χασικών δανείων. 2021 θα αγγίξουν 900 εκατομμύρια ευρώ. <συμή> αυτό <συμή> τι δείχνει. Αυτό δείχνει ότι οι νέοι, οι οποίοι βλέπουν αυτά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά τι τιμέ μίσθωση που είναι αυξημένε, βλέπουν τιμέ πόλει που αρχίζουν και αυξάνονται και αυτέ. λένε. Ναι. Για ποιο λόγο, αν διαθέτω το 30-40% τη συμμετοχή, είτε mm -hmm. βάσει από τον Οκτώβριο και μετά, με την δωρεά, τη χρηματική γονική δωρεά που πλέον δεν φορολογεί το γονέα, και διαθέτει 20-30 ευρώ. Παίρνουν και επενδύουν. Ναι. 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 Αυτό που μα λέτε τώρα, απεικονίζεται και εδώ αυτή η, η αύξηση. Ακριβώ η μεταβολή στα κινητά. Βλέπουμε ότι 7,7% αυξήθηκαν οι τιμέ το 2019 με το 2018 ναι. στα κινητά έω 5 ετών που ήταν νεόδημητα και στα παλαιότερα κινητά 6,9%. Το 2024,8 4,8% ήταν η εποχή τη πανδημία, 4,2% το 2020. Αυτά είναι σύν, έτσι. 2020. Είναι είναι Όλα είναι σύν. σύν. Όλα σύν, είναι σύν. οποία υπάρχει. Ακριβώ. Yeah. Yeah. Και αν δούμε... Αν το βγάλετε δηλαδή, πρέπει να κάνετε 7 και 4, 11. <laughs> <laughs> λοιπόν, yeah. θα δείτε και το 2021 το, το, το τρίτο τρίμηνο είμαστε 7,6% σε σχέση με το τρίμηνο του 2020. Το σημαντικότερο ποιο είναι. Ότι η συσσωρευτική ζήτηση είναι στο 20-25% από το 18% ως το 21% όσον αφορά τις τιμές πώλησης. Ναι. Και παράλληλα τι βλέπουμε, ότι υπάρχουν πολλές περιοχές που οι τιμές πώλησης, ακόμα και με τις αυξήσεις, υπολείπονται, Mm. από το 2007, ακόμα και 20 25 Που σημαίνει τι αυτό. Σημαίνει ότι όσοι δεν επένδυσαν στην ελληνική κτηματαγορά ενέτειο 2014, 2013, 2015, 2016, yeah. αυτή τη στιγμή η κτηματαγορά δείχνει την εικόνα μια δεύτερη επιδυτική ευκαιρία. Δηλαδή, όποιο επιθυμεί. Ποια στιγμή... είναι η περιοχή, yeah. για πέτρα. Πέτρα, το γαλάτσι. Είναι μια περιοχή η οποία αυτή θα αναπτυχθεί και λόγω του μετρό, yeah. αλλά διατηρεί κάποιε τιμέ φυσιολογικές. Το γουδί. Περιοχέ οποίε μπορεί πόσο να, να Το γαλάτσι όμως... πόσο πουλάνε το μέτρο. Αυτή η στιγμή σε ένα νόμιμο στο γαλάτσι ξεκινάνε από 2.500 ευρώ. Τον Αλλά μπορεί να βρει σπίτια όμω το 1990-1995 στα 1600-1700 ευρώ. Μικρότερη τιμή που είναι πιο φυσιολογική. Κύριε Μπακά, για να πριν σα αποχαιρετήσουμε, πού θα οδηγηθούμε θα συνεχίσει αυτή η ανώδικη πορεία η εκτίμησή σα είναι. Όσον αφορά τι τιμέ πόλη των να θα σα πω ότι εγώ θεωρώ ότι θα το 2021, στο τέλο του χρόνου, ναι. θα κλείσουμε μια αύξηση γενικότερα από το 2018 στο 2021 περίπου 30% αύξηση των τιμών. 30% συνολικά. Συνολικά από το 2018 και το 202, 2021. Και θα συνεχίσουμε. Και θα συνεχίσει και το 2022 η, η αυξητική τάση. Μικρότερη κλίμακα θεωρώ από εδώ και πέρα. Όσον αφορά τι τιμέ ενοικία, τώρα θα σα πω ότι εάν δεν υπάρξει μαζική αγορά των ε, νέων ανθρώπων και των οικογενειών το επόμενο χρονικό διάστημα, οι τιμέ των να ακινήτων υπάρξει, όμως, θα αυξάνονται συνεχώ. Ε, δεν θέμα... προς. Να προς. Ε, 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 μπορεί ε, κανεί ούτε να νοικιάσει τον σκηνές... αγορά. Οι σκηνέ έχουν έμφια <laughs> 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 Όχι, ε. Γεια σας, κύριε Μπάκα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.